Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Και πάλι κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο, την ίδια ώρα, με την εκπομπή μας Frontline, στην πρώτη γραμμή. Και πάλι απόψε, αγαπητοί μας φίλοι. Σήμερα στην εκπομπή μας, αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε τη μεγάλη τιμή και την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε ένα ιερωμένο, ένα μοναχό και νέο άνθρωπο. Ένα αγωνιστή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που επί πολλά χρόνια τώρα αγωνίζεται δυναμικά για τα εκκλησιαστικά, κοινωνικά και τα εθνικά μας θέματα. Είναι ένας ιερωμένος γνωστός ανά το Πανελλήνιο και το εξωτερικό από τους αγώνες του, αλλά και από τις εμφανίσεις του στα μαζικά μέσα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα στην τηλετόρα. Επί τέσσερα συναπτά χρόνια παρουσιάζει στο σταθμό μας μια θρησκευτική εκπομπή με μεγάλη ακροαματικότητα. Ο σημερινός φιλοξενούμενος της εκπομπής μας είναι κυρίως γνωστός για τους μεγάλους αγώνες του για θέματα που αφορούν άμεσα τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα για το τεράστιο και μείζον θέμα της συνθήκης Σέγγεν. Αυτός πρώτος ξεκίνησε ένα άνισο αγώνα εναντίον της, ενημερώνοντας και διαφωτίζοντας την κοινή γνώμη για την μη κύρωση, ψήφιση και την κατάργηση αυτής της αντισυνταγματικής και κατάπτυστης συνθήκης όπως διακηρύσει. Και για την πρωτοβουλία του αυτή ανέλαβε μεγάλο προσωπικό και κοινωνικό κόστος μέχρι του σημείου να υποστεί προπυλακισμούς και ξυλοδαρμούς από τα ΜΑΤ με αποτέλεσμα να παραμείνει επί τετραήμερο στο λαϊκό νοσοκομείο φρουρούμενος από την ελληνική αστυνομία επί 24ωρου βάσεως, μάλιστα ως κοινός εγκληματίας, εδώ αποσιοποιητικά. Μέχρι σήμερα δε αντιμετωπίζει την ελληνική δικαιοσύνη ως κατηγορούμενος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, κατηγορούμενος για τις απόψεις του εναντίον της συνθήκης Σέγγεν. Και πάλι αποσιοποιητικά, αγαπητοί τηλεθεατές. Ο σημερινός φιλοξενούμενος της εκπομπής μας, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ο Αγιορείτης, μοναχός, πατέρας Μάξιμος Βαρβαρής, Άγιος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Κυλλήνη Κορινθίας και βεβαίως πρόεδρος του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός στην Αθήνα. Άγιε καθηγούμενε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαμε σχεδιάσει να σας παρουσιάσουμε. Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τους δυναμικούς αγώνες, όπως τονίσαμε και στο προλογό μας, και νομίζουμε ότι έπρεπε να σας αφιερωθεί μια εκπομπή, μια και ο τίτλος της είναι Frontline, στην πρώτη γραμμή. Εσείς, Άγιε Πατέρα, βρίσκεστε μόνιμα στην αγωνιστική γραμμή, στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, για την Ορθοδοξία αγωνιζόμενος και την Εκκλησία μας, για την Ελλάδα μας, Άγιε Καθηγούμενε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα, κύριε Παναγιώτου. Να σας ευχαριστήσω αφενός μεν για την μεγάλη χαρά και τιμή την οποία μου κάνετε να με έχετε σήμερα στην τόσο σπουδαία και μεγάλη εκπομπή σας, την οποία παρακολουθούμε όλοι μας και ιδιαίτερα, όπως είναι γνωστό, όλοι οι πολιτικοί, διότι φιλοξενείτε μεγάλα ονόματα, φιλοξενείτε πρέσβεις, φιλοξενείτε προέδρους δημοκρατίας, φιλοξενείτε πρωθυπουργούς και κάνετε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό, θα έλεγα, έργο σαν πρέσβης της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας, προς όλες τις άλλες ξένες χώρες. Και πιστεύω ότι η εκπομπή σας είναι μία από τις μοναδικές, θα έλεγα, στην Ελλάδα, οι οποίες προβάλλουν ανά το κόσμο την Ελλάδα μας και το έργο της Ελλάδας μας με τις εκπομπές και μέσα από τα πρόσωπα τα οποία φιλοξενείτε. Η τιμή λοιπόν είναι δική μου και η χαρά που βρίσκομαι στην ωραία σας αυτή και επιτυχημένη εκπομπή, που είναι πάνω από 8 έτη, αν θυμούμε καλώς, και την οποία παρακολουθώ σχεδόν πάντοτε ανελειπώς. Αφετέρου, να σας ευχαριστήσω για τα τόσο καλά λόγια τα οποία είπατε για την ελαχιστότητά μου και να πω ότι προσπαθώ σαν απλός χριστιανός, σαν απλός μοναχός, σαν ορθόδοξος Έλληνας, αν θέλετε, μοναχός, να προσφέρω μία μικρή προσφορά, ένα μικρό λιθαράκι στον τιτάνιο αυτό αγώνα, στον άνισο αυτό αγώνα που διεξάγουμε όλοι μας εναντίον των ανθεληνικών και σκοτεινών δυνάμεων. Άγιε Πατέρα, και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια. Δεν παρουσιάζουμε μόνο συνεντεύξεις με προσωπικότητες, ήθελα να προσθέσω, αλλά και καυτά θέματα της επικαιρότητας. Και σε αυτά συχνά πρωταγωνιστείτε κι εσείς. Να λοιπόν που μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, για αυτές τις δραστηριότητές σας, ώστε να ενημερώσουμε τους αγαπητούς τηλεθεατές που μεγάλο ενδιαφέρον γνωρίζω ότι παρακολουθούν και τις εκπομπές σας.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν για να καρπωθούμε του χρόνου στο πρώτο ερώτημα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, Άγιε Ηγούμενε, να μας πείτε πόσα χρόνια συνεργάζεστε εδώ με την Τηλετώρα με αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη εκπομπή σας. Γύρω στα 4-7 έτη, με την αγάπη θα έλεγα και και τον σεβασμό του κυρίου, του Γενικού Διευθυντή του Τηλετώρα, του κυρίου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, ο οποίος με έχει εγκαλιάσει εδώ και 4 χρόνια με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό, ανιδιωτελώς, και μου έχει προσφέρει αυτό το σημαντικό βήμα και για μένα και για την Εκκλησία μας και για την πατρίδα μας, όπως πιστεύω ταπεινά, εδώ στην Τηλετώρα επί 4-7 έτη. Με μια εκπομπή η οποία ασχολείται με πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα θέματα, πάντοτε της επικαιρότητας και διαχρονικά βεβαίως, που έχουν σχέση με εκκλησιαστικά θέματα, ανταιρετικά, εσχατολογικά και κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνικά και πολλά άλλα θέματα, τα οποία είναι πάντοτε ενδιαφέροντα και επικαιρότητα. Επειδή πιθανόν κάποιοι από τους τηλεθεατές μας δεν παρακολουθούν ή δεν έχει τύχει να παρακολουθήσουν την εκπομπή σας, θα θέλατε να μας πείτε ποιες ώρες ακριβώς εμφανίζεστε στην Τηλετώρα. Βεβαίως. Και ποια μέρα. Κάθε Τρίτη 10 με 11 το βράδυ και κάθε Τετάρτη 5.30 με 6 ώρα το απόγευμα. Κάθε Τρίτη 10 με 11 το βράδυ και κάθε Τετάρτη 5.30 με 6 ώρα το απόγευμα. Είναι δύο εκπομπές, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και την διεύθυνση της Τηλετώρα αλλά και τον Γενικό Διευθυντή της για την μεγάλη αυτή τιμή την οποία μου κάνουν να με έχουν επί 4-7 έτη στον έγκριτο αυτό σταθμό της Τηλετώρα, που πιστεύω, πάλι προσωπική μου άποψη, ότι είναι ίσως ο μοναδικός σταθμός ο οποίος αγωνίζεται καθαρά και εξάστερα για Ορθοδοξία και Ελληνισμό. Σε αυτό λοιπόν το θρησκευτικό κανάλι των Μεγάλων Αγώνων Δέσποτα. Πατέρα Μάξιμε, θα θέλατε τώρα να κάνουμε ένα flashback, όπως λέμε εμείς δημοσιογραφικά, και να γυρίσουμε πίσω για να ρίξουμε μια ματιά στο ξεκίνημά σας και στην είσοδό σας στον κόσμο, όπου αρχίσατε πλέον να δραστηριοποιήσετε αφού εγκαταλείψατε την μονή όπου μονάζετε. Σε εισαγωγικά εγκατέλειψα. Βεβαίως, εξυπακούεται. Ναι. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, είτε του παρελθόντος, είτε του παρόντος, είτε και του μέλλοντος. Μιλήστε μας για την πορεία σας μετά την είσοδό σας στον κόσμο. Κοιτάξτε, με τη βοήθεια του Θεού έχω γύρω στα 15-7 έτη, ασφαλώς κάτω από το ράσο, το τετημένο ράσο του μοναχού. Από το 84 περίπου έχω ασπαστεί το μοναχισμό με πολύ έτσι ζήλο και αγάπη, θα έλεγα, για τον μοναχισμό και την Εκκλησία μας, και έκτοτε μετά από 2-3 χρόνια περίπου βρέθηκα στο Άγιον Όρος, που τόσο πολύ αγαπούμε και αγαπούσα και εγώ, το περιβόλι της Παναγίας μας, το Άγιον Όρος, που είναι το προπύργιο της Ορθοδοξίας μας, τουλάχιστον κάποτε. Για πολλά χρόνια ήταν προπύργιο της Ορθοδοξίας μας. Τώρα σήμερα θέλει συζήτηση κατά πόσον παραμένει προπύργιο της Ορθοδοξίας μας. Αφήνω κάποιες νήξεις, κάποια υπονοούμενα, τα οποία θέλετε κάποια στιγμή, επισκοπητικά. Θα θέλατε να μας πείτε, σας διακόπτω, γιατί αφήνετε αυτά τα επισκοπητικά? Διότι ασφαλώς και οι φίλοι τηλεθεατές θα διαρωτώνται. Κοιτάξτε, το Άγιον Όρος σαν θεσμός και σαν τόπος είναι άγιος. Κανείς δεν το αμφισβήτησε. Πέρασαν από εκεί δεκάδες μορφές μεγάλες Αγίων μοναχών και ασκητών. Είναι τόπος ευλογημένος, εκείνη η Παναγία μας, ζωντανή η παρουσία της, είναι το περιβόλι της Παναγίας, γι' αυτό λέγεται περιβόλι, ο κήπος της Παναγίας μας, αφιερωμένος όλος ο τόπος στην Παναγία μας, και μάλιστα είναι μεσήτρια, όπως έχει υποσχεθεί η Παναγία μας σε όλους τους μοναχούς οι οποίοι θα τηρήσουν τις υποσχέσεις του και θα προσπαθήσουν κατά το ανθρώπινο να κάνουν αυτά τα οποία μπορούν. Είναι η έφορος, η προστάτης κλπ. Και έχουν αγιάσει και έχουν θυσιαστεί εκεί δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, θα έλεγα, μοναχοί για του Χριστού την πίστη στην Αγία, και πολλές φορές και για τις πατρίδες μας την ελευθερία. Αλλά όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σήμερα στην κοινωνία που ζούμε, την τόσο γνωστή και αφισβητούμενη σε πολλά σημεία, πιστεύω ότι οι σημερινοί μοναχοί, όχι βέβαια στην πλειοψηφία τους, σε καμία περίπτωση, αλλά οι έχοντες την εξουσία ως επιτοπλίστων και αυτοί οι οποίοι ηγούνται εν πάση περιπτώσει των περισσότερων μονών, δυστυχώς σήμερα είναι όργανα κάποιων άλλων κυρίων, κάποιων άλλων ξένων κέντρων εξουσίας, οι οποίοι δυστυχώς δημιουργούν πολλά προβλήματα. Και αυτό δεν το λέω εγώ ξαφνικά έτσι τα καλά καθούμενα, ούτε μου ήρθε με ένα ουρανοκατέβατα. Εδώ έχουν γίνει πολλά, τα έχουμε πει και σε εκπομπές, τα έχω καταθέσει στις ταπεινές μου εκπομπές κλπ. Έχουμε
την ίδια τη μαρτυρία ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Κοσμά, του Φλαμιάτου, ενός προφητικότατου πατρός της Εκκλησίας μας, ο οποίος μας αναφέρει στα προφητικά του κείμενα ότι προσέξτε, λέει, από τότε, δηλαδή 19ος αιώνας, προσέξτε, λέει, διότι οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο, ούτως ώστε έχουν στείλει ζήμη εις το Άγιον Όρος σκοτεινών ανθρώπων, δικών τους ανθρώπων, οι οποίοι σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου θα καταλάβουν όλα τα μοναστήρια, θα φέρουν δικούς τους ανθρώπους μέσα και στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε λάθος, θα λέγαμε, προορισμό την όλη εξέλιξη του Αγίου Όρους. Και βλέπουμε, έχω γίνει μάρτυρας εκατοντάδων, αν θέλετε, και χιλιάδων ανθρώπων πιστών, οι οποίοι έχουν πάει στο Άγιον Όρος, που βεβαίως και μένουν ευχαριστημένοι και αναπαυμένοι και βλέπουν πραγματικά αγιότητα, αλλά βλέπω και ένα άλλο παράπονο πικρό που έχουν όλοι αυτοί, και εδώ κλείνω. Πατέρα Μάξιμο, μου λένε, βλέπουμε μεγάλη πρόοδο και εξέλιξη τεχνολογική στο Άγιον Όρος. Έχει χάσει την πνευματικότητά του αυτή που είχε παλαιότερα το Άγιον Όρος. Και λυπούμε, θα λέει, πάρα πολύ. Είστε ενημερωτικότητος και διαφωτιστικότητος εδώ. Το καταδύναμε, κύριε Παναγιώτο. Ας μην προχωρήσουμε σε αυτό το τεράστιο θέμα κυριολεκτικά. Πρόκειται για μια σοβαρή καταγγελία. Το επισημαίνουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, που για μια ακόμη φορά ακούγεται και από αυτή την εκπομπή απόψε από τα χείλη του Σεβαστού Πατέρα. Θα θέλατε τώρα να μας πείτε, Πατέρα Μάξιμε, τι σας ενέπνευσε αυτό το νέο σας ξεκίνημα μετά το μοναστήρι, ανάμεσα στον κόσμο, με τα μεγάλα του προβλήματα, με τις μεγάλες του προκλήσεις, με τους πολλούς πειρασμούς και με την μεγάλη ανάγκη για πνευματικούς πατέρες και οδηγητές σε αυτή την δοκιμασία? Πολύ ευχαρίστω. Με δύο λόγια όμως, διότι λόγια, υπάρχουν βεβαίως, πάρα πολλές ερωτήσεις. Λίαν συντόμως. Έχω μείνει στο Άγιον Όρος επί 8 συναπτά έτη μέχρι και το 1993. Όπου βρισκόμουν επί 8 συναπτά έτη στο Άγιον Όρος, μονάζοντας σε διάφορους τόπους, σε μοναστήρια και σε σκήτες. Στη συνέχεια, μετά από προτροπές πάρα πολλών πνευματικών πατέρων και του γέροντά μου βεβαίως, αλλά και πάρα πολλών πιστών, αδελφών, αναγκάστηκα συσσαγωγικά, ενώ δεν το ήθελα, στην κυριολεξία το λέω αυτό, διότι εμένα ανέκαθεν μου άρεσε η ησυχαστική και μοναχική ζωή της ηρεμίας, της προσευχής, της μελέτης των πατέρων κλπ. Και της Αγίας Γραφής. Και για να είμαι ειλικρινής, σε μεγάλο βαθμό έχω μετανοήσει σφόδρα που άφησα το Άγιον Όρος και ήρθα στον κόσμο για να προσφέρω τις ταπεινές μου υπηρεσίες στην Εκκλησία και στην πατρίδα μου κλπ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μ' άφηναν ούτε, θα έλεγα, ή τριγύρω μου αδελφοί, οι παροντρήσεις, και ο εσωτερικός έλεγχος της συνείδησιός μου, ο οποίος μου έλεγε αυτό που έλεγε κάποτε ο Απόστολος Παύλος και αυτό το οποίο άρπαξε μέσα στην ψυχή του βαθιά ο Άγιος Κοσμάς, ο τελός, ο μεγάλος αυτός διαπρίσιος κήρυκας Ορθοδοξίας μας και του Ελληνισμού, ο οποίος πήρε το κείμενο αυτού του Αποστόλου Παύλου που έλεγε: «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου». Κανείς να μην ζητάει το συμφέρον το δικό του, αλλά να κοιτάζει το συμφέρον του αδελφού του. Και άλλα πολλά κείμενα και παροτρύνσεις και της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, που όλοι τους έχουν μια κοινή συνισταμένη, ότι δεν πρέπει να κοιτάζει κανείς μόνο τον εαυτό του, αλλά να κοιτάζει τους αδελφούς του, διότι μέσα στο συμφέρον του αδελφού του και του πλησίου του βρίσκεται και το συμφέρον το δικό του. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι προτροπές και οι πατερικές και των πατέρων και των πνευματικών και των αδελφών με ανάγκασαν, θέλοντας και εμείς την κυριολεξία, να με τραβήξουν, να με προσπάσουν σιγά σιγά και δειλά στην αρχή, από το 1992-1993 περίπου, να έρθω στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε αυτό τον Ιεραποστολικό Αγώνα μέσω του Ιεραποστολικού μας Συνδέσμου που ιδρύσαμε το 1993, τον Νοέμβριο του 1993, που έχει βεβαίως την επωνυμία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, λόγω του ότι ο Άγιος Κοσμάς του Ετωλός είναι σύμβολο για μας, είναι φάρος για μας στα χρόνια που ζούμε, για όλους μας και για μας προσωπικά, διότι ο Ιεραποστολικός του Αγώνας είχε δύο βασικούς και κεντρικούς άξονες, Ορθοδοξία και Ελληνισμό. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς, το καταδύναμε, ο Θεός γνωρίζει και οι άνθρωποι κατά πόσο το έχουμε επιτύχει, να ακολουθήσουμε και εμείς τους δύο αυτούς δρόμους, κεντρικούς άξονες της Ιεραποστολής του Αγίου Κοσμά, που άφησε το Άγιον Όρος του. Και προσέξτε κάτι σημαντικό, που ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει και ίσως το ακούνε για πρώτη φορά από αυτή την σπουδαία και καταπληκτική εκπομπή σας και μεγάλη εκπομπή σας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έφυγε, είχε 18 χρόνια στο Άγιον Όρος και έφυγε ακριβώς με τον τρόπο που είπα προηγουμένως, διότι είχε εσωτερικό έλεγχο και δεν μπορούσε να παραμείνει άλλο τη στιγμή που έβλεπε αυτή τη σκλαβιά παντού και τη μαύρη
μαυρίλα που είχε σκεπάσει την Ελλάδα μας από την τουρκοκρατία. Το 1714 γεννήθηκε, το 1779 μαρτύρησε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός μετά από συκοφαντία των Εβραίων προς τους Τούρκους. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός έφυγε από το Άγιον Όρος και επειδή έφυγε από το Άγιον Όρος για να κάνει αυτό το μεγάλο έργο που όλοι μας γνωρίζουμε πλέον και γινόμαστε μάρτυρες του ιεραποστολικού, φιλανθρωπικού, κοινωνικού, εθνικού αγώνους που έκανε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, ξέρετε τι συνέβη? Δεν τον απεδέχθη κανείς από τους Αγιορείτες Πατέρες. Και μέχρι πριν ακόμα λίγα χρόνια, όχι μόνο δεν τον είχαν ως Άγιο, τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό, αλλά δεν είχαν ούτε την εικόνα του. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Επειδή εγκατέλειψε. Επειδή για αυτούς, για τους τότε Αγιορείτες, εγκατέλειψε λένε τη μετάνοιά του και το Άγιον Όρος. Και έχουν μια εσφαλμένη νοοτροπία ορισμένοι σύγχρονοι ευσεβιστές Αγιορείτες ότι όποιος φύγει από το Άγιον Όρος τον τρώει το μαύρο του σκοτάδι. Είδαμε και αυτούς που παραμένουν στο Άγιον Όρος, τους σημερινούς, όχι όλους, το τονίζω, υπάρχουν εξαίρετοι πατέρες, εκλεκτοί πατέρες, αγωνιστές, χαρισματούχοι στο Άγιον Όρος, έχω γνωρίσει και στο παρελθόν και σήμερα υπάρχουν. Δεν μιλάω για όλους σε καμία περίπτωση. Προσεύχονται, αλλά έχουν και το Ιντερνετ. Δεν θα στεκόμουν στο ίντερνετ. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Άλλα είναι τα σπουδαία. Τότε έχουν αρχίσει σιγά σιγά και κοσμικεύουν το Άγιον Όρος. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά και παίρνουν μεγάλα, τεράστια κονδύλια, δισεκατομμύρια κονδύλια από το Άγιον Όρος, όπως χαρακτηριστικά η Ιερά Μονή Ιβύρων, η οποία έχει αντλήσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια από την ΕΟΚ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΚΕΔΑΚ και από και από και από και από. Είναι οι προδοσίες που γίνονται πολλές φορές στα θέματα της πίστεώς μας, η απουσία τους, αν θέλετε, σε σοβαρά και ουσιαστικά θέματα που αφορούν Ορθοδοξία και Ελληνισμό, που αναγκάζονται κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων να αμιλήσουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, και άλλα πολλά. Δεν είναι μόνο το ίντερνετ. Μέχρι εικόνα του λοιπόν και κλείνω, το Αγίου Κοσμά δεν την είχα και την έφτιαξαν τώρα, μόλις πριν 10 χρόνια, ακόμα και στην Ιερά Μονή που εμμόνωσε, στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Μέχρι εκεί φτάνει πολλές φορές ο φθόνος, η ζήλια και η εμπάθεια ορισμένων ανθρώπων. Δέσποτα, θα θέλατε να μας πείτε πόσο προετοιμασμένος αισθανόσασταν για να αναλάβετε αυτό το έργο? Για να είμαι ειλικρινής, ουδέποτε ένιωσα προετοιμασμένος και πνευματικά και υλικά και ψυχικά. Πάντοτε φοβόμουν αυτό το άλμα, το σάλτο μορτάλε, γιατί για μένα είναι ένα σάλτο μορτάλε αυτό το οποίο έκανα. Πάντοτε ένιωθα ότι είμαι πολύ αδύνατος και λέω πού πάω, τι πάω να κάνω, με τι δυνάμεις, με τι, πού πάω να μπλέξω κλπ. Αλλά όμως από την άλλη, από τη μία πλευρά αφενός μεν είχαν όλα αυτά, στους λογισμούς και τις αφιβολίες και τις, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές. Τη σκέψη απ' την άλλη είχα πάντοτε την εσωτερική πίεση και επιμονή στο ότι δεν μπορώ αυτή την κρίσιμη περίοδο που τα πάντα αρχίζουν και διαλύονται στην πατρίδα μας και στην εκκλησία μας, εγώ να κοιτάξω μόνο τον εαυτό μου και την ισχύ μου και να καθίσω στο Άγιον Όρος. Και έτσι αναγκάστηκα λοιπόν, ελπίζοντας πρωτίστως στη βοήθεια του Θεού, δεύτερο στην βοήθεια του Αγίου, του οποίου φέρω ένα αξίο στο όνομα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, που είναι μια μεγάλη προσωπικότητα και την οποία οι λίγοι γνωρίζουν και κάποια στιγμή θα αναφερθούμε εκτενώς, όχι σήμερα στην εκπομπή, βέβαια διότι δεν έχουμε το χρόνο, και στην εκπομπή μου και στο περιοδικό μας για την μορφή αυτή, τη μεγάλη μορφή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο οποίος αντιστάθηκε, προσέξτε, και εδώ κλείνω, αντιστάθηκε και στα πέντε πατριαρχία την εποχή του. Δέσποτα, θα θέλατε τώρα να μας πείτε δύο λόγια ακόμη συμπληρωματικά για τον ιερό σύνδεσμό σας και για τα μέλη του. Δύο λόγια ακόμη συμπληρωματικά για αυτό το σύνδεσμο, αυτή την πρωτοβουλία σας. Νομίζω στην αρχή, όπως όλα είναι, όπως είναι γνωστό, όλοι κοιτάζουν με κάποια επιφύλαξη, επιφυλακτικότητα, οποιαδήποτε πρόσωπο και οποιαδήποτε οργάνωση, ιεραποστολική αδελφότητα κλπ. Το ίδιο νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε και εμείς στην αρχή. Σιγά σιγά όμως τα νέφη άρχισαν να αποχωρούν και σιγά σιγά είδαμε την μεγάλη αγάπη, τον σεβασμό και την τιμή του κόσμου, ο οποίος μας αγκάλιασε όλους μας και εμένα και το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι αποτελείται από νέα παιδιά, και τα μέλη, με τα οποία είναι χιλιάδες μέλη και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, και τους συνεργάτες μας. Νομίζω ότι πλέον όλοι τώρα γνωρίζουν τον άδωλο και καθαρό και ξεκάθαρο αγώνα μας για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, και από την ταπεινότητά μου και από όλα τα μέλη μας της Ιεραποστολικής μας αδελφότητας. Θα θέλατε να αναφέρετε για τους τηλεθεατές μας
την διεύθυνση και τα τηλέφωνα του συνδέσμου σας. Πολύ ευχαριστώ. Και είναι νομίζω γνωστά ιδιαίτερα σε όλους τους Αθηναίους. Είναι στην οδό το ΣΥΤΣΑ 1Β, το ΣΥΤΣΑ 1Β, τέταρτος όροφος πίσω από το Πολυτεχνείο. Και τα τηλέφωνα του συλλόγου μας είναι 82-39-300 και 82-34-332. Επαναλαμβάνω, 82-39-300 και 82-34-332. Το ΣΥΤΣΑ 1Β πίσω από το Πολυτεχνείο στην Αθήνα βεβαίως. Ας κάνουμε τώρα μια μικρή στροφή στην συνομιλία μας, Δέσποντα. Ας αναφερθούμε στον πρωταγωνιστικό σας ρόλο, στον αγώνα εναντίον της συνθήκης Σέγγεν. Τι θα θέλετε να μας πείτε κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν? Κύριε Παναγιώτου, πιστεύω ότι πλέον όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν τι σημαίνει η συνθήκη Σέγγεν και όλοι έχουν αρχίσει να μιλάνε ενάντια της συνθήκης Σέγγεν. Όταν τότε ξεκίνησε το θέμα, ουδής σχεδόν υπήρχε, ο οποίος γνώριζε, όχι μόνο ήταν αντίθετος για τη συνθήκη Σέγγεν, αλλά δεν γνώριζε τι σημαίνει Σέγγεν. Ακόμα και οι βουλευτές, πολλοί που με είχαν πάρει τηλέφωνο τότε, ζητούσαν από μένα να τους ενημερώσω και να τους δώσω τον τόμο αυτό της συνθήκης Σέγγεν, τη συνθήκη να τον μελετήσουν πριν γίνει ψήφιση. Διότι ο αγώνας μας, η συνθήκη Σέγγεν ψηφίστηκε στις 9 και 11 Ιουνίου του 1997 και εμείς ξεκινήσαμε τον αγώνα μας το Φεβρουάριο, η πρώτη εκπομπή που έγινε εδώ από τον έγκριτο σταθμό της Τηλετόρα, από την ταπεινή μας εκπομπή «Η Φωνή του Πατροκοσμά», στις 8 Φεβρουαρίου του 1997. Και πολλές βέβαια κρίσεις και επικρίσεις δεχθήκαμε τότε, πολλούς χλεβασμούς, πολλά ειρωνικά σχόλια, πολλές απειλές, πολλά πράγματα εν πάση περιπτώσει και αρνητικά σχόλια, αλλά πιστεύουμε ότι στη συνέχεια δικαιωθήκαμε και ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να το δουν και να το γνωρίσουν, μέσα τους βαθιά το γνωρίζουν ότι δικαιωθήκαμε και ο πατέρας Μάξιμος και ο Άγιος Κοσμάς Ορτωλός και όσοι συμμετείχαμε τότε στη Συντονιστική Επιτροπή εκ των Υστέρων, δικαιωθήκαμε και πιστεύουν ότι το έργο μας αυτό βοήθησε τα μέγιστα και για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και για να μάθει ότι η συνθήκη είναι αντισυνταγματική, είναι αντεθνική, είναι αντιχριστιανική και άλλα πολλά. Και βεβαίως να κάνουμε αυτό τον αγώνα με την διαδήλωση τότε στις 9/6. Ακριβώς, με προλάβατε. Ας αναφερθούμε λοιπόν σε αυτή την ιστορική, θα λέγαμε, πορεία, διαδήλωση της 9/6/97, στην οποία συμμετείχα και εγώ. Βεβαίως, ναι, κοντά βεβαίως σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι είχατε πάρει και πάρα πολύ έτσι σπουδαία σημεία και κάνατε ρεπορτάζ εκτενής στις ωραίες εκπομπές σας. Έγινε με πρωτοβουλία βεβαίως της ελαχιστότητός μου, της ταπεινότητός μου και του Ιεραποστολικού μου Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς Ορτωλαίος και φτιάξε μια συντονιστική επιτροπή η οποία αποτελείταν από τον πατέρα Νεκτάριο Μουνατσιώτη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αγίου. Το δυναμικό πατέρα. Τον γνωστό και αγωνιστή. Δυναμικό πατέρα, τον πατέρα Νεκτάριο Μουνατσιώτη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Ψαρώου στην Σωτρίκο Φοδωρίδος. Από τον κύριο Μανώλη Μιλιαράκη, τον πρόεδρο της Χριστιανικής. Από ένα σύλλογο, ο Κωστής Παλαμάς, πολιτιστικός σύλλογος από το Μενίδη. Και πολλοί άλλοι. Τι έγινε τότε ακριβώς, το οποίο έμεινε χαραγμένο βεβαίως φυσικά και στην δική σας μνήμη, διότι υπήρξατε θύμα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα σας δείξουμε ντοκουμέντα σε λίγο, αλλά και στην μνήμη της κοινής γνώμης που παρακολούθησε αυτή την εκδήλωση, Άγιε Πατέρα. Θεωρήσαμε σκόπιμο να μαζευτούμε στην πλατεία Καλαθμόνος στις 9 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, και να διαδηλώσουμε ειρηνικά και φιλήσικα, ενημερώνοντας τον ελληνικό λαό για το τι σημαίνει η συνθήκη Σέγγεν. Στη συνέχεια κάναμε μια ειρηνική πορεία, φτάσαμε έξω από τη Βουλή, πήγε αντιπροσωπεία από τη Συντονιστική Επιτροπή σε όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων. Αντιμετωπίσαμε κυρίως από ορισμένα άτομα και από τον πρόεδρο της Βουλής μια πολύ αρνητική στάση και άσχημη, θα έλεγα, για το πρόσωπό τους, δεν τους θυμάει ιδιαίτερα. Και στη συνέχεια βγήκαμε έξω, ενημερώσαμε τον ελληνικό λαό, ο οποίος, και το είπαμε την αλήθεια, ότι δυστυχώς η συνθήκη Σέγγεν μας είπαν ότι θα ψηφιστεί και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ό,τι και να έγινε με τη διαδήλωση αυτή και με την, και όλα αυτά τα οποία έγιναν. Και στη συνέχεια ο κόσμος άρχισε να αντιδράει πολύ έντονα και να φωνάζει ότι αυτό δεν θα το αφήσει να γίνει σε καμία περίπτωση. Και θελήσαμε μετά, σε συνεννοήση με δύο-τρεις βουλευτές, μεταξύ αυτών του κυρίου Γεράσιμου Γιακουμάτου και του κυρίου Πάνου Καμένου, να βρεθούμε λίγο πιο μέσα με όλους τους άλλους αδερφούς για να. Δώστε έμφαση σε αυτή την εκδήλωση. Στην εκδήλωση, για να πούμε ότι ο ελληνικός λαός επιμένει στην μη ψήφιση της συνθήκης. Και τότε ακριβώς. Και τότε ακριβώς άρχισαν οι επίθεση από τα ΜΑΤ, άρχισαν να πετούν για πρώτη φορά, που σε ανακοίνωση τότε και ο Αντένα, ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα, κάποια χημικές ουσίες που
για πρώτη φορά πετάχτηκαν σε άπλους γεροντάκια, μοναχούς, κληρικούς κλπ. Και συνάρχισαν να μας χτυπούν τα ΜΑΤ. Και βεβαίως, μετά από εντολή την οποία την άκουσαν δεκάδες μάρτυρες, που είπαν φάτε τον τραγόπα και έδειξαν με το χέρι τους την ελαχιστότητά μου. Έγινε επίθεση με χημικά εναντίον μου, με μία βόμβα την οποία έκτυπησα ακριβώς στον κροταφό μου. Δέσποτα, ας διακόψουμε εδώ στο σημείο αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές, για να παρακαλέσουμε το στούντιο να μας δείξει αυτά τα στιγμιότυπα τα οποία αποθανάτησε η τηλεοπτική κάμερα και τα οποία ακριβώς επιβιώνουν εκείνες τις πολύ τραγικές, θα λέγαμε, στιγμές των αγωνιστών της Ορθοδοξίας. Παρακαλούμε το στούντιο. Και έτσι, πατέρα Μάξιμε, βρεθήκατε στο νοσοκομείο υποφρούρηση σαν κοινός εγκληματίας. Τέσσερις μέρες φρουρούμενος με έξι αστυνομικούς επί 24 ώρες βάσεως. Ούτε στην τουαλέτα δεν μ' άφηνε να πάω. Ερχόταν μαζί μου μέσα στην τουαλέτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άρχισαν και μια σειρά δικαστικές περιπέτειες, οι οποίες συνεχίζονταν. Βεβαίως, είμαι υπόδικος από το κράτος για τις απόψεις μου και τους αγώνες μου αυτό εναντίον της συνθήκης Σέγγεν. Η πρώτη δικάση μου έγινε 23 Τρίτου, η οποία έδωσαν αναβολή. Η δεύτερη στις 6 Δεκάτου του 99, τώρα δηλαδή πριν λίγες μέρες. Και πάλι έδωσαν ήδη αναβολή, δεν ξέρω για ποιους λόγους, για να μας ταλαιπωρούν φαίνεται. Και είναι αόριστο σήμερα η ημερομηνία η οποία θα γίνει η τρίτη δικάση μου. Άγιε Πατέρα, αυτοί οι αγώνες έχουν ξεσηκώσει και ένα βουνό αντιδράσεων, θα λέγαμε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στρέφονται εναντίον σας και οι οποίοι κινούνται ύπουλα, υποχθόνια θα λέγαμε, προσπαθώντας να σας διαβάλουν, προσπαθώντας να συκοφαντήσουν την προσπάθειά σας, προσπαθώντας να σαμποτάρουν, ας μας επιτραπεί η έκφραση, το έργο σας. Νομίζω ότι αν πάρουμε αυτό το οποίο έλεγαν οι πρόγονοί μας, αΐγαρ εχθροί των ελεγχομένων ή της αληθείας φίλητε και διδάσκαλοι, ότι είναι πάντοτε αυτοί οι οποίοι μιλάνε και λένε την αλήθεια έχουν πολλούς εχθρούς και επειδή ελέγχονται. Πιστεύω ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να καταφέρουν τα σκοτεινά τους και τα ανθεληνικά τους σχέδια με πολλούς και ποικίλους τρόπους, όταν βλέπουν κάποιους οι οποίοι αντιδρούν και αγωνίζονται πηγαίνοντας κόντρα στα σχέδιά τους,
προσπαθούν να δημιουργήσουν, επειδή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο και δεν μπορούν να βρουν κάτι να τους τυπήσουν, αρχίζουν και πετάνε λάσπη. Όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, πετάτε, πετάτε λάσπη. Πάντα κάτι μένει. Πάντα κάτι στο τέλος κάτι θα μείνει. Και προσπαθούν λοιπόν με δόλιους τρόπους, με ανέντιμους, με κακοήθειες, με ψέματα, με συκοφαντίες να σπηλώσουν. Διότι επειδή καλός ή κακός, εν πάση περιπτώσει, πρωτοστάτησα στο τεράστιο αυτό και μείζον εθνικό και εκκλησιαστικό θέμα της συνθήκης Σέγγεν, θεώρησαν σκόπιμο εκείνοι οι κύριοι ότι πετώντας λάσπη και σκοφαντώντας το πρόσωπό μου θα έπεφτε και όλος ο αγώνας ο οποίος κάναμε για τη συνθήκη Σέγγεν. Δεν τα κατάφερα όμως. Προσπάθησαμε με παντίους τρόπους και οι πολιτικοί. Και τα μέσα που διαθέτουν. Και τα μέσα. Διότι πρέπει να παραδεχθούμε, Άγιε Ηγούμενε, ότι διαθέτουν πολλά μέσα. Εφημερίδες, τηλεοπτική σταθμή, τσίθυροι. Όλα αυτά, πολλά λέγονται και πολλά γράφησαν εναντίον σας. Νομίζω ότι είναι πλέον παγκοίνως γνωστόν ότι σχεδόν όλα τα μέσα, σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως κατευθύνονται από όλους αυτούς τους γνωστούς άγνωστους κύκλους. Που διαθέτουν πολύ χρήμα. Πάρα πολλούς πράκτορες. Δεν έχουμε τον χρόνο να αναφερθούμε. Δραστηριότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ώρες ολόκληρες για όλα αυτά τα θέματα. Και εδώ ήθελα να τονίσω κάτι, ότι κατάφεραν και πίεσαν ακόμη και το Άγιον Όρος. Ακόμη και το Άγιον Όρος, ενώ έχω ατράνταχτα στοιχεία στα χέρια μου και από ιερές μονές και από σκήτες που πέρασα όλα αυτά τα χρόνια κλπ. Και με έχουν δει εκατοντάδες άνθρωποι που με έχουν επισκεφθεί στο κελί μου ή στο Άγιον Όρος. Κατάφερε να πείσω και το Άγιον Όρος κάποιοι κύκλοι και πολιτικοί να βγάλει επίσημη ανακοίνωση 6 σελίδων. Το Άγιον Όρος, πιάστε οποιαδήποτε ανακοίνωση της θέλετε, για οποιοδήποτε θέμα σοβαρό κλπ. Είναι λακωνικότατο. Για την ταπεινότητά μου έβγαλε 6 ολόκληρες σελίδες αναφερόμενος κατά εμού, θέλοντας να αποδείξει με διάφορες αλχημίες ότι δεν πέρασα ποτέ από το Άγιον Όρος και ούτε καν είμαι αγιορείτης μοναχός. Βέβαια γελιοποιήθηκε, γιατί όλοι με ξέρουν, όλοι έχουν δει τα χαρτιά, όλοι έχουν έρθει στο Άγιον Όρος και κατάλαβαν αμέσως περί τίνος πρόκειται, και έτσι κανείς δεν έδωσε ούτε έλαβε σοβαρά υπόψη, εκτός από τους αυτοί οι οποίοι είναι εχθροί και αυτοί οι οποίοι είναι κακοήθεις και θέλουν πάντα κάτι να λένε είτε για μένα είτε για κάποιους άλλους που αγωνίζονται. Εσείς όμως παραμένετε άτοτος, αγωνιστής πάντως στις επάλξεις, στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, και επεκτείνατε την δραστηριότητά σας και εκτός των ελληνικών συνόρων, φθάνοντας μέχρι το εξωτερικό. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την εξόρμησή σας εκτός ελληνικών συνόρων, αν και τα ελληνικά σύνορα είναι όπου φτάνει ο κόσμος, κοντά στους ομογενείς και τον τρόπο που σας υποδέχθηκαν? Πολύ ευχαρίστως. Παρέμεινα, παραμείνω και θα παραμείνω με τη βοήθεια του Θεού επί των επάξεων, προσφέροντας ό,τι μπορώ. Πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ πιστός και ευσεβής λαός και στο εξωτερικό, οι οποίοι στερούνται αληθινής και υγιούς τροφής και της αλήθειας της πιστιών μας. Και έτσι θεώρησα σκόπιμο να κάνω πολλά ταξίδια και στο εξωτερικό και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη, ούτως ώστε να δω και από κοντά, γιατί είχα βέβαια και πάρα πολλές προσκλήσεις από τους αδελφούς μας, οι οποίοι πάντοτε με υποδέχονται και με υποδέχτησαν με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό, με δάκρυα στα μάτια, και ιδιαίτερα όταν ακούνε να μιλάμε για την Ορθοδοξία και για την Ελλάδα μας. Πάντως τώρα τα μηνύματά σας φτάνουν παντού, όχι μόνο μέσω της τηλεοράσεως, όχι μόνο με τις εξορμήσεις σας, αλλά και με το δαμάσιο περιοδικό σας. Δύο λόγια θα μας πείτε για αυτή την ωραία έκδοση, η οποία έχει φτάσει ήδη στο δεύτερο τεύχος της. Βεβαίως, με πολύ ευχαρίστηση. Είναι αυτό το περιοδικό μας, η Φωνή του Πατροκοσμά, ένα έχρωμο περιοδικό 52 σελίδων με πάρα πολλά θέματα μέσα εκκλησιαστικά, εθνικά, πολιτιστικά κλπ. Και ό,τι ενδιαφέρει ένα σύγχρονο Έλληνα, Ορθόδοξο Χριστιανό και όχι μόνο. Και πιστεύουμε ότι τα αγκάλιασαν και αυτό όλος ο κόσμος με πολύ αγάπη και θαυμασμό. Έχουμε δεκάδες γράμματα από όλη την Ελλάδα, τα οποία θα τα δημοσιεύουμε τώρα στο δεύτερο τεύχο μας, που είναι επί του πιεστηρίου. Σε λίγες μέρες βγαίνει και το δεύτερο τεύχο μας. Και πιστεύουμε ότι σύντομα θα είναι καθοριστικό το περιοδικό μας για όλους τους Ορθόδοξους Έλληνες και θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή, πιστεύω, στο προσκήνιο. Στην προσπάθειά σας, στο προσκήνιο, για το μεγάλο σας σκοπό. Και καλούμε όσους δεν έχουν ενημερωθεί για το περιοδικό μας, αν θέλουν να γίνουν συνδρομητές, διανέμεται δωρεάν, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμάτιτολου, στο 82-39-300 και στο 82-34-3-32, ώστε να γραφτούν συνδρομητές και να τους αποστέλλετε το περιοδικό μας δωρεάν στην οικία τους. Άγιε Πατέρα, θα θέλατε τώρα να μας πείτε δύο λόγια για τους νέους σας στόχους, αν και ο σημαντικότερος από αυτούς είναι ασφαλώς η ανέγερση της ανδρώας μονής στην περιοχή της Κυλλήνης Κορινθίας, μετά την θεμελιωσή της πρόσφατα. Βεβαίως, στις 3 Οκτωβρίου έγινε με πάρα πολύ, θα έλεγα έτσι, μεγαλοπρέπεια.
και συγκίνηση η θεμελίωση της πρώτης Ιεράς Μονής στην Ελλάδα, επωνόματο Αγίου Κοσμάτη του Ολού, στην Κλίνη Κορινθία. Ήταν εκεί πρωτοστατούντος του σεβαστού μας Ποιμενάρχου, του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, του γνωστού και αγωνιστού Μητροπολίτου Κορίνθου, κ. Παντελεήμονα Καρανικόλα, πλήθος πιστών, δεκάδων ιερέων και πολλών επισήμων, όπως ο νομάρχης Κορινθίας, ο δήμαρχος της Τυμφαλίας, ο πρώην βουλευτής, ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής της Κορινθίας, ο κύριος Δήμας, και πολλοί άλλοι επίσημοι, αρχές, αστυνομική διοικητή. Και φυσικά η τηλετόρα. Και βεβαίως τηλετόρα, και βεβαίως πάνω από όλα που στόνησε και στην εκπομπή μου, ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, ο οποίος ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή, και ο κόσμος έδειξε έκδηλη τη χαρά του όταν αντίκρισε τον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο. Βεβαίως τώρα με την θεμελίωση της Ιεράς Μονής ξεκινάμε σχεδόν άμεσα τα έργα και την ανέγερση. Η εκκλησία θα είναι πιστό αντίγραφο, αυτό έχει μεγάλη σημασία, πιστό αντίγραφο της Αγίας Σοφιάς, πιστό αντίγραφο της Αγίας Σοφιάς, και πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και θα εμψυχώσει τους Έλληνες σε πάρα πολλά σημεία. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι αγαπάνε και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης θα μας βοηθήσουν και θα μας εμπαρασταθούν, ώστε να τελειώσει το δυνατότερο σύντομο αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο είναι έργο όχι μόνο ανέγερση μιας μονής, απλής μονής, αλλά έχουμε πολλούς στόχους που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αναφέρω για πολλούς λόγους, και λόγω ελλείψεως χρόνου αλλά και λόγω άλλων θεμάτων. Έχουμε στόχους εκεί να γίνει ένα μεγάλο κέντρο, πολύ μεγάλο κέντρο, πνευματικό κέντρο, ιεραποστολικό, θρησκευτικό, εθνικό και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ευχόμεθα εγκαρδίως ώστε να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη. Θα παρακαλέσουμε τώρα το κοντρόλ, αγαπητοί τηλεθέατες, να μας δείξει κάποιες στιγμές, στιγμιότυπα από τα εγγένεια της θεμελίωσης. Κατά τις 2:30. Στην εκκλησία και η κυρία σε επιμετωπίζει.
εμείς αγαπητοί, εμνήστη ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου, εμελέτησα. Διεπέμασα το σέντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη, πανεπιστός, αλλά από τα χείρι σ' άκουσον του Κύριε, εξέλεγε το πρόβλημα. Έχεις το βάρος όλο του έργου. Και ομοιωθήσουμε εις εκείνη. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, σ' άκουσον της προσευχής μου. Ενώ τη συνδέση μου αντιληθεία σου, άκουσα με τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ούτε και οθεί στον οποίο σου παζώ. Ότι κατεδίωξαν εκτό ψυχή μου ταπείνωση εν εισγύν τη ζωή μου. Θεός Κύριος επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και επιλογήστε το όνομα του Άγιου Ναυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντοτε έτσι κλωσάρμε και το όνομα του Κυρίου μιλάμεν αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πρόσωπε της Βουλής, βουλευτά, Κύριε Νομάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Άγιε Καθηγούμενε, Άγιε Καθηγούμενοι, πρώην Καθηγούμενοι, στενήν Υγούμενοι, Τίμιον Προσβητέριον και περιούσιο λαέ του Κυρίου. Πολύ σημαντικό γεγονός ασφαλώς για σας, αλλά για την περιοχή και για την Ελλάδα. Η θεμελίωση της Ιεράς Μονής στην Κυλλήνη Κορινθίας. Άγιε Πατέρα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός και πολύ σημαντικό για την ελαχιστότητά μου να φανώ έτσι ταπεινά ο πρώτος ο οποίος φτιάχνει την πρώτη μονή στην Ελλάδα, το Άγιο Κοσμαντώνιο. Δηλαδή η τιμή πιστεύω που κάνει ο Άγιος στην ελαχιστότητά μου είναι πολύ μεγάλη και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να την αντέξω αφενός μεν και αφετέρου να ανταπεξέλθουμε στις μεγάλες υποχρεώσεις οι οποίες αναλαμβάνω σαν ηγούμενος της Ιεράς Μονής στο Άγιο Κοσμά μετά από τον διορισμό του Σεβασμιότητος Μητροπολίτου μας Κορίνθου, κ. Παντελεήμονα, στην Κυλλήνη Κορινθίας. Η χριστιανική σεμνότητά σας, Άγιε Ηγούμενε, δυστυχώς όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα θέλαμε να συζητήσουμε πολλά θέματα μαζί σας. Είστε μιλήρητος και ασφαλώς μια συνομιλία είναι αναγκαία και διδακτική για τους φίλους τηλεθεατές οι οποίοι έχουν κουραστεί να παρακολουθούν από τις εκπομπές μας θέματα τα οποία έχουν σχέση με την τραδακτή επικαιρότητα, με πολέμους, με ατυχήματα, με πολιτικές ίντριγκες, γενικά με προσωπικότητες οι οποίες συνήθως βρίσκονται κοντά στον κόσμο. Ήταν λοιπόν μια όασης, ελπίζω αγαπητοί τηλεθεατές, αυτή η απόψινή εκπομπή η οποία έφερε εδώ κοντά μας τον πατέρα Μάξιμο, τον Άγιο Ηγούμενο, σε μια κατοπιστική συνομιλία για τη δράση του, σε ένα πορτρέτο για τον Άγιο Ηγούμενο, ο οποίος δίνει
και θα δώσει, όπως το πιστεύουμε αγράδαντα, ένα αγωνιστικό παρόν για τους σκοπούς που προαναφέραμε. Άγιε Ηγούμενε, κλείνοντας την εκπομπή μας, θα σας παρακαλέσουμε, όπως συνηθίζουμε, να στείλετε ένα μήνυμα, γράφοντας έτσι και τον επιλογό της. Αφενός, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριο Παναγιώτου, για την τιμή την οποία κάνετε στην ταπεινότητά μου, να με προσκαλέσετε με στην εκπομπή σας και να πούμε όλα αυτά τα θαυμάσια λόγια. Και αφετέρου, να ευχαριστήσω και όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές μας, όλους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια κοντά μας και μας αγαπούν, μας στηρίζουν, μας σέβονται και μας γίνονται συμπαραστάτες μας και συνεργάτες μας σε όλα αυτά τα θέματα για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Να τους ευχαριστήσω θερμότητα για την αγάπη τους και την παράστασή τους. Να δηλώσουμε ότι ο αγώνας μας συνεχίζεται σε όλους τους τομείς και για την Ορθοδοξία και για την Ελλάδα. Και θα είμαστε πάντοτε παρόντες, πρώτα ο Θεός, οπουδήποτε μας καλέσει το καθήκον. Και βεβαίως, ας φωνάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν, ας λένε ότι θέλουν, ας πετάνε λάσπη, ας γαυγίζουν τα σκυλιά. Εμείς τραβάμε μπροστά και τα σκυλιά ας γαυγίζουν από πίσω και ας κάνουν ό,τι αυτοί νομίζουν. Η αλήθεια στο τέλος θριαμβεύει και θα θριαμβεύσει και σε αυτήν την περίπτωση. Άγιοι Ηγούμενε, σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά που μας τιμήσετε με μια αποκλειστική συνέντευξη και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μπροστά στις φιλόξενες κάμερες της τηλετόρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, κλείνοντας την απόψινή μας εκπομπή, ένα μεγάλο ευχαριστώ και εσάς που για μια ακόμη φορά την παρακολουθήσετε. Ένα νέο τηλεοπτικό ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 7 το βράδυ με την εκπομπή μας «Ξένοι διπλωμάτες» στην τηλετόρα και φυσικά το επόμενο Σάββατο, όπως πάντοτε, στις 10 το βράδυ με μια άλλη αποκλειστικότητα, με μια άλλη συνέντευξη, με μια άλλη προσωπικότητα. Ευχαριστούμε και πάλι θερμά. Καληνύχτα σας.